Συνοδευόμενο από σκάφη του λιμενικού, το Charles de Gaulle εισπλέει υποβροχή στο λιμάνι Λεμεσού. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο κατέπλεψε μαζί με τρία ακόμη πολεμικά πλοία. Ένα γαλλικό, ένα βρετανικό και ένα δανέζικο. Η Κύπρος δίνει, προσφέρει υπηρεσίες και στην Γαλλία και σε άλλες συμμαχικές χώρες στο πλαίσιο των σχεδιασμών ασφάλειας που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή για ασκήσεις κατέπλεψαν για ανεφοδιασμό. Το πλήρωμα και η γαλλική πρεσβεία στην Κύπρο παρέθεσαν χθες βράδυ δεξίωση στις εγκαταστάσεις του αεροπλανοφόρου. Σαν το σπίτι μας νιώθουμε την Κύπρο, είπε σε χαιρετισμό του ο διοικητής του Charles de Gaulle, ενώ με τη σειρά του ο πρέσβης της Γαλλίας μίλησε για διμερείς σχέσεις συμμαχίας, επικαλούμενος και την ομιλία Μακρόν στη σύνοδο των Med7. Στα τελικά στάδια βρίσκονται οι συζητήσεις Λευκωσίας και Παρισίων για τις διμερείς αμυντικές συμφωνίες. Νέα αυτοψία στη ναυτική βάση στο Μαρί πραγματοποίησαν Γάλλοι εμπειρογνώμονες που εξέτασαν ανάμεσα σε άλλα το βυθό και τις υποδομές. Όσον ούπου προγραμματίζεται νέα επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας στην Κύπρο, ώστε να κλείσει το κείμενο της συμφωνίας, η οποία θα υπογραφεί μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτή την εποχή προωθούνται κοινοί σχεδιασμοί. Η συνεργασία με τη Γαλλία είναι μόνιμη και σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι γνωστό ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αμυντική συνεργασία. Συνεργασία υπήρχε ακόμα και πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις μέρες μας αυτή η συνεργασία αναβαθμίζεται. Εντός Απριλίου θα διεξαχθεί στο Παρίσι η πρώτη τετραμερή συνάντηση σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας, Ελλάδας και Αιγύπτου.